στον αέρα βρίσκεται το κυβερνητικό εγχείρημα για τα απογευματινά χειρουργεία επιπληρωμή που ούτως ή άλλως έχουν προκαλέσει τις σύντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και των γιατρών και των εργαζομένων στα νοσοκομεία που μιλούν για τραγική επιστοδρόμηση αλλά και πολιτική που ιδιωτικοποιεί και εμπορευματοποιεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Το μέτρο αυτών των απογευματινών ιατρείων σκοπό έχει, σύμφωνα με το όσο έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, να επιταχύνει την παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, αφού θα μπορούν να εξυπηρετούνται και το απόγευμα. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς κρίνουμε ότι μπορεί να αποτελέσει λύση, για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα πια εισάγει και επίσημα οικονομικές ανισότητες και κοινωνικές ανισότητες στην παροχή υπηρεσιών υγείας μέσα στο ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας, αφού δεν θα έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα να καταβάλουν αυτό το τίμημα το οποίο προβλέπεται, ώστε να χειρουργηθούν νωρίτερα από ό,τι προβλέπει η λίστα αναμονής τους το απόγευμα. Και έπειτα, ούτε και για τους γιατρούς είναι αυτό λύση, διότι στην ουσία τους αποσπά από το καθημερινό τους πρωινό ωράριο, αλλά και αφορά μόνο ορισμένες ειδικότητες. Είναι το πρόβλημα της υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και των κακών αμοιβών των ιατρών, αφορά όλες τις ειδικότητες, είναι γενικό. Το σχέδιο της κυβέρνησης που ελήφθη με αφορμή τις λίστες αναμονής μερικές φορές και χρόνων για τα χειρουργεία καταγγέλλεται ότι είναι επικίνδυνο για τη λειτουργία του ΕΣΥ. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει ζητήσει τουλάχιστον διπλασιασμό των αμοιβών των γιατρών και παροχή κινήτρων παράλληλα, ώστε να. Τώρα και το ένα από τα κίνητρα θα είναι αυτό βεβαίως, η αύξηση των αμοιβών, αλλά και γενικότερων και άλλων κινήτρων, ώστε να στελεχωθούν οι δομές υγείας με ιατρικό προσωπικό και όχι μόνο με ιατρικό προσωπικό και παραϊατρικό που χρειάζεται, με αποτέλεσμα να τα πρωινά χειρουργεία, το πρωινό πρόγραμμα των χειρουργείων να τρέχει πιο γρήγορα, να γίνονται περισσότερα χειρουργεία το πρωί, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι μακρές λίστες αναμονής. Απορρίπτεται δε το κυβερνητικό αφήγημα ότι τα απογευματινά χειρουργεία είναι μέτρο ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας, επειδή είναι φθηνότερα και άρα πιο ανταγωνιστικά από τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικά στην περιοχή μας, με την υποστελέχωση που έχουν οι δημόσιες δομές, είχαμε κάνει και μια συνδιάσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το θέμα για το νοσοκομείο Ηλίας. Το ερώτημα είναι αν θα μπορούν στο τέλος να γίνουν τα πρωινά χειρουργεία. Και τα απογευματινά χειρουργεία για εμάς εδώ δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αμφιβάλλουμε ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει το μέτρο αυτό εδώ, ούτως ή άλλως. Αλλά και εκεί που θα μπορέσει να λειτουργήσει, δηλαδή στα μεγάλα κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα ενδεχομένως, θα δημιουργηθούν αυτά τα προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας στην πρόσβαση και μάλιστα μιλώντας για το δημόσιο σύστημα υγείας και έπειτα ότι το ότι θα αποσπά ιατρούς από το πρωινό ωράριο όπου θα πρέπει εκεί να ασχολούνται όσο μπορούν περισσότερο με τους ασθενείς, θα τους αποσπά όμως, θα διασπά δηλαδή την προσοχή τους και την αφοσίωσή τους προκειμένου να αυτοί να εξασφαλίσουν επιπλέον νόμιμο εισόδημα από τα απογευματινά χειρουργία, άρα μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αυτόν τον τρόπο. Υπό αμφισβήτηση είναι η διαλυλοποίηση του εγχειρήματος, η έλλειψη νοσηλευτές και συγκεκριμένες ειδικότητες όπως αναισθησιολόγοι, η χαμηλή μισθή των γιατρών είναι μεταξύ άλλων σοβαροί λόγοι που εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα χαρτιά το εγχείρημα, ισχυρίζονται οι ίδιοι γιατροί.